Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο, το οποίο σήμερα θα έχει σούπερ μάρκετ. Θα πάμε να δούμε δηλαδή τις τιμές των σούπερ μάρκετ, σε ένα φθηνό σούπερ μάρκετ και σε ένα ακριβό σούπερ μάρκετ, εδώ στην Αρόζα, στην Ελβετία. Θα απαντήσω σε μερικές ερωτήσεις που κάνατε στο προηγούμενο βίντεο. Και όσοι δεν είδατε το προηγούμενο βίντεο, είναι εδώ πάνω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις δύο σελίδες στο Facebook που ανεβάσανε το βίντεο μου. Ξενοδοχοϋπάλληλοι του Facebook και ξενοδοχοϋπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Και όπως είπα, σήμερα θα πάμε να δούμε μερικά πράγματα. Πάμε να δούμε τις τιμές, θα πάμε να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις που κάνατε. Τώρα εδώ αρχίζουν και στενεύουν τα όρια. Λοιπόν, μία κυρία ρώτησε για την συγκοινωνία εδώ στην Ελβετία. Η συγκοινωνία έχει παντού. Έχει την τελευταία κορυφή των Άλπεων. Έχει συγκοινωνία, μπορείς να πας όπου θέλεις. Hello! Με το τρένο από Ζυρίχη, αν πετάξει κάποιος από Βέρνη, έχει μεγάλα διεθνής αεροδρόμια, οπότε δεν χρειάζεται να απαντήσεις αυτό. Όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, η σεζόν εδώ πέρα είναι... Κάτσε γιατί... 4 μήνες, είναι από αρχές Δεκέμβρη έως αρχές Απρίλη. Διαρκεί 4 μήνες, δηλαδή 120 μέρες και δικαιούσε γύρω στις 30... Πόσο βγαίνει, κάθε εβδομάδα 2 ρεπό, 32 μέρες ρεπό, νομίζω 30 μέρες ρεπό. Οπότε στην ουσία δουλεύεις... Ακριβώς... 3 μήνες. Πολλοί ρωτήσατε πώς θα βρω δουλειά, πώς θα κάνω αίτηση κτλ. Υπάρχουν διάφορες σελίδες στην Ελβετία, γιατί συνήθως μόνο από εκεί προσλαμβάνουν προσωπικό, οι οποίες είναι το hoteljobs.ch, το CH δηλαδή που λένε εδώ πέρα, το Hotel Career, το ίδιο, CH το τέλος. Υπάρχουν πάρα πολλές και κάθε καντόνι έχει σχεδόν τη δική του σελίδα και κάθε χωριό τη δική του σελίδα που ψάχνει προσωπικό. Παράδειγμα, η Αρόζα έχει το arozalenzerheitejobs.ch. Οπότε μέσα από εκεί μπορείς να βρεις δουλειές και να κάνεις την αίτησή σου απευθείας από τη σελίδα. Ή το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να ψάξεις με το όνομά του στα χειμερινά resort, στα ξενοδοχεία δηλαδή που είναι πάνω στα βουνά, και να στείλεις βιογραφικό στο email του ξενοδοχείου. Δηλαδή, ένα κείμενο που να λέει ότι ξέρετε, είμαι ο Τάδε, ξέρω να κάνω αυτό, μιλάω αυτή τη γλώσσα, από κάτω σας συνάψω το βιογραφικό μου, σας παρακαλώ για μια θέση στην ερχόμενη χειμερινή σεζόν στο ξενοδοχείο σας. Τόσο απλά. Θα πάρεις απάντηση, αρνητική ή θετική. Τουλάχιστον τις πιο πολλές φορές απαντάνε. Μερικά βασικά προϊόντα, θα δούμε λίγο τις τιμές τους. Η πίτσα αυτή εδώ πέρα, παράδειγμα, κοστίζει 4,25. Έχουμε κιμά, ναι, στα 5,65, το μισό κιλό. Είναι ανάμεικτος κιμάς, 5,95, συγγνώμη, δηλαδή 12 ευρώ το κιλό. Έχουμε κοτόπουλο, μπουτάκια, πάλι μισό κιλό. Όχι, 750 γραμμάρια, στα 5,35. Γαλοπούλα, τα 100 γραμμάρια, 2,80. Είναι λίγο τσιμπημένη. Υπάρχουν βέβαια και πιο φθηνές, έτσι. Είμαι σίγουρος. Το γαλατάκι στο 1,40, το κανονικό, το 1 λίτρο. Λοιπόν, Φιλαδέλφια 2,75, όπως και στην Ελλάδα περίπου, ίδια τιμή έχει. Κάπου εδώ βλέπω και τη φέτα. Έχουμε ελληνική φέτα στα 2,60, τα 200 γραμμάρια, δηλαδή γύρω στα 13 ευρώ. Γύρω στα 13 ευρώ το κιλό. Αυγά βιολογικά, 9 ευρώ, τι είναι αυτά. Τα 10 κομμάτια 9 ευρώ, είναι λίγο ακριβά. Αλλά έχει και φθηνότερα βέβαια, τα οποία έχουν τελειώσει. Το σημαντικότερο κομμάτι, νουτέλα, η οποία έχει 4,70. Ψωμί αυτή, πολύ όμορφη μπακέτα, 2,95. Έχει και πιο φθηνή κανονική μπακέτα στο 1,40. Το αλκοόλ έχει γενικά διάφορες τιμές. Προσέκο, 8 ευρώ. Κρασιά έχει από 2 ευρώ ξεκινάνε. Δεν έχει δηλαδή μεγάλη διαφορά. Εδώ οι μπύρες, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία μπύρα. Κάνουν 12,5 ευρώ οι 24 μισόλιτρες μπύρες. Που είναι πιστεύω ένα value for money. Αυτές είναι το πιο ακριβές. Όπως είναι η Καλάντα παράδειγμα, η ντόπια μπύρα, Χάνικεν κτλ. Εννοείται πως θα είναι πιο ακριβές. Εδώ έχουμε τα αναψυκτικά, η Coca-Cola το 1,5 λίτρο κάνει 2,20. Δεν έχει μεγάλη διαφορά με την Ελλάδα.
Και εδώ έχουμε διάφορα άλλα ξυδιστικά κτλ. Που από όσο ξέρω έχουν σχεδόν ίδιες τιμές με την Ελλάδα. Σοκολάτες, ok, ανάλογα τι θα πάρεις. Έχει ακριβές, έχει και φθηνές. Σάλτσες. Εδώ έχουμε το κουμαρό, έχει 0,75 πάνω κάτω από στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτές είναι πάνω κάτω οι τιμές στο Ντένερ. Αυτό είναι ένα φθηνό σούπερ μάρκετ. Και θα πάμε τώρα να δούμε και στο Coop τι γίνεται, που είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εδώ στην Ελβετία και από τις πιο ακριβές. Και εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στο πιο ακριβό σούπερ μάρκετ που έχει η Ελβετία. Μια ανάμεικτη σαλάτα στα 4,30. Εδώ ελιές δεν χρειάζεται να πούμε, 5 ευρώ αυτό το κεσοδάκι, αναψυκτικά 1,5 ευρώ το Red Bull. Εδώ κάποια έτοιμα φαγητά στα 9 φράγκα, εντάξει δεν είναι άσχημο, για κολατσό. Ψωμάκι του toast 2,15, δεν χρειάζεται να πάρουμε, 2,60 οι μπανάνες, το κιλό. Βλέπουμε μια παλιά συναδέλφισσα. Αυτό που παίρνουμε για το μωρό είναι το μπεσέλ, που το αρέσει πάρα πολύ, 250 γραμμάρια στα 2,75. Καλή η τιμή του. Αυτό το γάλα παίρνω για το μικρό που είναι στα 3,15, είναι φρέσκο γάλα. Τα 1 λίτρο και 75 και επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο γιαουρτάκι που λέει σαν το ελληνικό στα 4,15 το 1 κιλό. Το Φιλαδέλφια 2,80 όπως το προηγούμενο, περίπου 2,70 νομίζω είχε εκεί. Το τυρί το Gouda πάλι στα ίδια λεφτά είναι στα 2,70. Εδώ βλέπουμε πάλι φέτα. Στα 3,20, τα 250 γραμμάρια. Alles gut. Ja, ich gebe. Danke. Du bist immer im Stress. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε... Alles gut. Εδώ βλέπουμε κοτόπουλο, τι είναι αυτό, ναι, κοτόπουλο. 350 γραμμάρια στα 12,20. Το κρέας, όπως είπαμε, είναι ακριβώς στην Ελβετία. Ολόκληρο κοτόπουλο, 1,5 κιλό, 1,200 στα 15 φράγκα, 16. Μην τρώτε πολύ κρέας, δεν κάνει καλό στην τσέπη σας. Τα ζυμαρικά, 1,30. Το κανονικό το σπαγκέτι, στα 1,30. 7,90 τα 30 γραμμάρια. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο εδώ στο Coop είναι ότι μπορείς να πληρώσεις μόνος σου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένεις την ουρά. Κάνεις απλά αυτό το πραγματάκι. Αυτές λοιπόν ήταν οι τιμές στο Coop, από τα πιο ακριβά σούπερ μάρκετ της Ελβετίας. Πιστεύω ότι δεν είχε μεγάλη διαφορά από το προηγούμενο σούπερ μάρκετ, αλλά το κρέας ήταν πραγματικά πολύ ακριβό. Μία ακόμη φίλη ρώτησε τι γίνεται με τις υπερορίες. Με τις υπερορίες δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς σε κάθε ξενοδοχείο τι γίνεται, αλλά το θέμα είναι ότι εάν συνοηθείς με τον εργοδότη, μπορεί να σε βάλει να δουλέψεις υπερορίες. Συνήθως, όταν είναι μετά τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, μέχρι τα Φώτα, έχει πάρα πολύ δουλειά. Οπότε αναγκαστικά εκεί θα κάνεις υπερορίες. Μετά όμως, τον Ιανουάριο έρχεται αρκετό καιρό το οποίο μπορείς να πάρεις αρκετά ρεπό, οπότε να καλυφθούν εκεί πέρα. Ο Φεβρουάριος είναι high season μέχρι αρχές Μαρτίου, ανάλογα το ξενοδοχείο βέβαια και ανάλογα την πληρότητα που έχει, αλλά συνήθως έχει υπερορίες. Και οι υπερορίες πληρώνονται πάρα πολύ καλά, 20-25 ευρώ την ώρα σίγουρα. Να πω επίσης πόσο περήφανος είμαι για τον αδερφό μου που στα 40 του άρχισε να μαθαίνει σκι και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ανεβαίνει στην πίστα. Τέλειος. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι με το σούπερ μάρκετ, τις τιμές δηλαδή στην Ελβετία. Πάνω κάτω είδες μερικά πράγματα, πήρες μια ιδέα. Κάνε like και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις τα επόμενα βιντεάκια, τα οποία θα έχουν περισσότερες πληροφορίες για εργασία εδώ σεζόν στην Ελβετία. Για χειμερινή σεζόν μιλάμε πάντα και για ξενοδοχοϋπάλληλους. Τα λέμε στο επόμενο.